Σε παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά από το κατάστημα της Παραμυθιάς που πρόκειται να βάλει λουκέτο σύμφωνα με την απόφαση συρρήγνωσης του δικτύου της Τράπεζας Πειραιός, προχώρησαν κάτοικοι, φορείς και αιρετοί του Δήμου Σουλίου. Στόχος της κινητοποίησης ήταν αφενός η διαμαρτυρία για το κλείσιμο της τράπεζας που εξυπηρετεί περί τους 6.000 καταθέτες και δανειοδοτεί αγρότες και εκτινοτρόφους της περιοχής, αλλά και αφετέρου η συμπαράσταση προς τους εργαζόμενους της τράπεζας που βρίσκονται σε κατάσταση αβεβαιότητας για το εργασιακό τους μέλλον. Την κινητοποίηση διοργάνωσε ο Δήμος Σουλίου μαζί με τον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής. Όπως ανέφερε και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το συγκεκριμένο υποκατάστημα που προέρχεται από την πρώην Αγροτική Τράπεζα εξυπηρετεί περίπου 6.000 πελάτες με ανοιχτά δάνεια αγροτών, αποτελώντας το μοναδικό υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην αγροτοκτηνοτροφική περιοχή, συμπεριλαμβανομένου στο Γαρδί και Αχέροντα το μοναδικό ATM για την εξυπηρέτησή τους. Μια τέτοια απόφαση θα επιφέρει αρνητικές συνέπειες με την υποβάθμιση της περιοχής και την ταλαιπωρία των κατοίκων λόγω των μεγάλων χιλιομετρικών αποστάσεων που θα πρέπει να διανύσουν, αφού το πλησιέστερο υποκατάστημα θα βρίσκεται πλέον στην Ιγουμενίτσα. Είμαστε σήμερα όλοι εδώ πέρα, Δημοτική Αρχή, όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Σουλίου, για να διατρανώσουμε με τη φωνή μας και με τη φυσική μας παρουσία την αντίθεσή μας προς το κλείσιμο του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς. Θα προσπαθήσουμε με κάθε μέσο, με κάθε δικτό και ανθρώπινο μέσο να στείλουμε τη φωνή μας προς τη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς για να μπορέσουν να καταλάβουν ότι δεν αντέχουμε άλλο πλέον το μαρασμό της κοινωνίας και της υπαίθρου. Το παρόν στην διαμαρτυρία έδωσαν ακόμη ο βουλευτής της πρωτείας ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Μάριος Κάτσης, η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου Σταυρούλα Μπραήμη, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτείας Αλέκος Πάσχος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Παραμυθιάς Νίκος Κότσης και εκπρόσωποι φορέων. Υπενθυμίζεται πως το σχεδιαζόμενο κλείσιμο 64 καταστημάτων της τράπεζας σε όλη την επικράτεια, μεταξύ των οποίων σε Κόνιτσα, Πάργα, Φιλιάτες και Παραμυθιά, συζητήθηκε και στην πρόσφατη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου, που με ομόφωνη απόφαση ζητά να μην αλλάξει ο υφιστάμενος χάρτης και ιδίως για τους ακριτικούς και παραμεθόριους δήμους να διατηρηθεί τουλάχιστον ένα τραπεζικό υποκατάστημα στην έδρα τους. Θεωρώ ότι πρέπει να το συνδέσουμε ευθέως, και έτσι είναι, με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη για τα εργασιακά, το αντεργατικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη, όπου επιδιώκει με αποφάσεις της εργοδοσίας και οι τράπεζες είναι από τους μεγαλύτερους εργοδότες στη χώρα, να συρρυκνώσουν καταστήματα και να διώξουν εργαζομένους, να τους βγάλουν δηλαδή σε θελουσία έξοδο. Ταυτόχρονα, πρέπει να το συνδυάσουμε και με το γεγονός ότι μόλις πριν 2 μήνες έγινε ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας και το ελληνικό δημόσιο έχασε 2,5 δις από αυτή την ιστορία, μόνο για την Τράπεζα Πειραιώς. Άρα λοιπόν φαίνεται η προνομιακή σχέση της τράπεζας με την σημερινή κυβέρνηση και το γεγονός ότι τα χέρια πλέον των εργοδοτών, των τραπεζιτών είναι λυμένα προκειμένου να κλείσουν καταστήματα και να διώξουν υπαλλήλους. Και σε αυτό πρέπει να αντισταθούμε. Όσο μεγαλύτερο είναι το πολιτικό κόστος, τόσο κατά τη γνώμη μου υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνουν πίσω σε αυτή την ηλυμένη απόφαση η οποία προκύπτει από τις πολιτικές επιλογές. Θεωρείται αδιανόητο σε περιοχές σαν την Παραμυθιά που εξυπηρετούν πάρα πολύ κόσμο, που εξυπηρετούν κυρίως αγρότες, που ο πληθυσμός έχει περάσει αρκετός από κάποια ηλικία, να θεωρείται δεδομένο ότι μία τράπεζα, όπως και όλες οι τράπεζες οι οποίες στηρίχθηκαν με τους κόπους των Ελληνών πολιτών, κλείνουν μία νυχτή, δημιουργώντας όλα αυτά τα προβλήματα στην τοπική κοινωνία. Είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε αυτές τις οριζόντιες κινήσεις και ειδικά σε περιοχές σαν τη δικιά μας, τις απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες βασίζουν την εμπορική τους κίνηση και την τραπεζική κίνηση στον απλό κόσμο, ο οποίος έρχεται και εξυπηρετείται κάθε μέρα στην Παραμυθιά. Ως Περιφέρεια Ηπείρου έχουμε δηλώσει την αντίθεσή μας και για τις 2 τράπεζες που κλείνουν στην Ήπειρο και θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στους πολίτες που επιδιώκουν τα αυτονόητα. Για να διεκδικήσουμε το δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας να παραμείνει το κατάστημα της Πειραιώς ανοιχτό στην Παραμυθιά. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη περιοχή που έχει πολύ αγροτικό κόσμο, έχει πολύ επιχειρηματικό κόσμο. Νομίζω ότι είναι μια τράπεζα η οποία είναι ένα κατάστημα, μάλλον το οποίο είναι βιώσιμο και δεν υπάρχει λόγος να κλείσει. Βέβαια, τις τράπεζες εμείς τις στηρίξαμε τόσα χρόνια και τις στηρίζουμε. 3 ανακεφαλαιοποιήσεις γίναν με χρήματα του ελληνικού λαού. Θεωρώ ότι θα πρέπει και αυτοί κάποια στιγμή να το σκεφτούν διαφορετικά και να μην είναι μόνο ο σκοπός το κέρδος και μόνο το κέρδος. Θα πρέπει να εξυπηρετείται και ο κόσμος. Γι' αυτό είμαστε εδώ, συμπαραστακόμαστε και στον εμπορικό κόσμο και στον Δήμο,
και για οποιαδήποτε περαιτέρω απόφαση πάρουν για κινητοποίηση, το επιμελητήριο θα είναι παρόν.